Τον Αύγουστο του 2016 δημιουργήθηκε σε μια καταπράσινη περιοχή κοντά στο Κιλκής ένα πανέμορφο, ταπεινό και φιλόξενο ησυχαστήριο, η Ανδρική Μονή Αγίου Νεκταρίου Κιλκής. Η Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου Κιλκής είναι νεοσύστατη μονή, λειτουργεί μόλις δύο χρόνια. Εγκατασταθήκα, εγκατασταθήκαμε εδώ με την ευχή και την ευλογία του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου μας κ. Εμμανουήλ τον Αύγουστο του 2016. Και αυτά τα δύο χρόνια μόλι ε, είμαστε εδώ, και προσπαθούμε να αναστήσουμε σιγά σιγά τη μονή γιατί, όπω βλέπετε κι εσείς έχει τα βασικά και τα απαραίτητα, αλλά ακόμα τη ε, λείπουν πολλά. Πόσοι μοναχοί είστε εδώ, ε, Σήμερα είμαστε τέσσερι. Τέσσερι μοναχοί. Ναι, οι άνθρωποι όλοι. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερο. Είστε μόλι 38 ετών. Είμαι 38 χρόνων. Η διαδρομή σα πριν από εδώ που βρισκόσασταν, πατέρα, επιφάνεια. Ή, ήμουν και συνεχίζω να είμαι εφημέριο των Ιερών Αότα Γιού Δημητρίου στο Κυλκή. Ο ηγούμενο του μικρού μοναστηριού τη Ιερά Μητροπόλεω Πολιανή και Κυλκησίου, πατέρα Επιφάνιο, περιγράφει στα Πέριξ πώ κυλάει ημουν και συνεχιζω να ειμαι εφημεριο των ιερων αοτα γιου δημητριου στο κυλκη ο ηγουμενο του μικρου μοναστηριου τη ιερα μητροπολεω πολιανη και Κιλκισίου, πατερα επιφανιο περιγραφει στα περιξ πω κυλαει η ζωη για του τέσσερι μοναχού που ζουν εκεί. Η καθημερινότητα ενό μοναχού, όπω γνωρίζετε, χωρίζεται σε τρία οχτάωρα έχουμε ένα οχτάωρο προσευχής, ένα οχτάωρο ξεκούρασης και ένα οχτάωρο εργασίας. Και περίπου έτσι η καθημερινή ακολουθία αρχίζει το πρωί στις 4, γίνεται ο όρθρος το μεσονητικό και οι ώρες και μετά πάλι ξεκουράζονται οι μοναχοί, σηκωνόμαστε μετά το πρωί, αρχίζουν οι εργασίες, ο κάθε μοναχός έχει το δικό του διακόνημα, η φιλοξενία των μοναχών, οι κήποι, οι ακολουθίες, το μαγείρεμα, και όπως καταλαβαίνετε όλα πρέπει να γίνουν από εμά, και βεβαίω ο καθένα έχει και το δικό του διακόνυμα. Άλλο είναι ξυλουργό, άλλο είναι αγιογράφο, άλλο πλέκει κομποσκίνια, άλλος κάνει τι εξωτερικέ δουλειέ τη μονή. Και ε, έχουμε τι εργασίε μα μέχρι το απόγευμα, όπου ε, μετά γίνεται πάλι ο εσπερινός και το απόδειπνο, και το βράδυ πάλι έχουμε εξεκούραση και βεβαίως τα προσωπικά, τον προσωπικό κανόνα του καθενός που είναι το διάβασμα, η μελέτη, η ατομική προσευχή. Έτσι περίπου κυλάει μία ημέρα. Το μικρό μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου Κιλκής δεν έχει γίνει ακόμη ευραίος γνωστό στο κοινό. Έσοδες έσοδα μονής είναι οι προσφορές των πιστών. Το έχει μάθει ο κόσμος. Αν και είναι νέο μοναστήρι, επειδή πριν να γίνει μοναστήρι σε αυτόν τον τόπο λειτουργούσε ως παρεκκλήσιο α, της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλκής ο κόσμος γνωρίζει οι περισσότεροι α, για την ύπαρξη του, του, χώρου απλά τώρα επειδή είναι μοναστήρι ήδη αυτά τα δύο χρόνια τουλάχιστον οι κάτοικοι και του Κιλκής το έχουν μάθει και δόξα τω Θεώ έρχονται και μας επισκέπτονται όχι εμά, τον Άγιο Νεκτάριο φυσικά η Μονή Αγίου Νεκταρίου Κιλκής γιορτάζει δύο φορές το χρόνο, στις 9 Νοεμβρίου και στις 3 Σεπτεμβρίου.